Ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καλύτερη Ομάδα Ελεύθερου Σκοπευτή, που φιλοξενήθηκε από το Κοινό Πολιεθνικό Κέντρο Ετοιμότητα JMRC, ολοκληρώθηκε με μια ομάδα ελεύθερου σκοπευτή από την Ελλάδα να ανακηρύσσεται νικήτρια στι 11 Αυγούστου 2022 στο χώρο εκπαίδευση Hohenfels τη 7η Στρατιά Διοίκηση στη Γερμανία. Να θυμίσουμε πω η ελληνική ομάδα δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτηση από την πρώτη μέρα. 36 ομάδες ελεύθερων σκοπευτών από 18 συμμαχικές και συνεργαζόμενες χώρες διαγωνίστηκαν αντιμέτωπες για τον τίτλο της καλύτερης ομάδας ελεύθερων σκοπευτών στην Ευρώπη. Αυτοί οι πολυεθνικοί διαγωνισμοί έχουν ως στόχο την οικοδόμηση σχέσεων και την ανταλλαγή δεξιοτήτων μεταξύ των συμμετοχόντων, δήλωσε ο διοικητή Τζερέμιαχ Ινμα, ταχματάρχης διοίκησης του στρατού των ΙΠΑ στην Ευρώπη και την Αφρική. Όλοι αυτοί οι επίλεκτοι πολεμιστέ θα φύγουν με περισσότερε τεχνικέ και τακτικέ ικανότητε, καθώ και με μια αυξημένη αίσθηση εταιρική σχέση και διαλειτουργικότητα. Οι επόμενε τέσσερι νικήτριε ομάδε προέρχονταν από τη Λετωνία, την Ιταλία, μία άλλη από την Ελλάδα και τη Σλοβενία. Ήταν διασκεδαστικό να συνεργάζομαι και να μαθαίνω από άλλε χώρε του ΝΑΤΟ, δήλωσε Κάμερον Βίλκιν του δεύτερου συντάγματο υπηκού του στρατού. Είναι σημαντικό για εμά να οικοδομούμε αυτέ τι σχέσει για να μα δείξουν πού βρισκόμαστε και να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι στη δουλειά μα. Σκοπό του διαγωνισμού ήταν η σύσφυξη των δεσμών μεταξύ των ομάδων ελεύθερων σκόπευτων καθώ και η επάυξηση τη μαχητική ικανότητα των συμμετεχόντων και τη διαλειτουργικότητα. Ο διαγωνισμό διεξάγεται κάθε χρόνο και περιέλευε αντικείμενα εκτέλεση βολών με τη φέκη ελεύθερου σκοπευτή κατά σταθερών και κινήτων στόχων ημέρα και νύχτα σε γνωστέ και άγνωστε αποστάσει και σε συνδυασμό με σενάρια αυξημένη πολυπλοκότητα και δυσκολία. Εκτέλεση βολών με πιστόλια από διαφορετικέ θέσει και υπό ρεαλιστικέ συνθήκε. Αθέα τη προσέγγιση του στόχου και εκτέλεση βολή ανεφεντοπισμού τη θέση των ελεύθερων σκοπευτών από τον αντίπαλο. Τοπογραφία προσανατολισμού και τήρηση κατευθύνσεω με πλήρη εξοπλισμό. Η διακεκριμένη συμμετοχή της ΔΕΠ του ΓΕΘΑ στο European Best Sniper Team Competition 2022 συνέβαλε στην προαγωγή του επίπεδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε πολυεθνικό πλαίσιο. Κατέδειξε το εξαιρετικά υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο της και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε αντικείμενα αυξημένη πολυπλοκότητας και προέβαλε την μαχητική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον καθώς και την ισχυρή αποτρεπτική τους ικανότητα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.